καλημερίζοντας την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλημέρα σας από τον 984 από το Ηράκλειο Κρήτης. Τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Τώρα, κυρία Παγώνη, πάμε σε εσάς, με εσάς, σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, σε αυτούς τους σκληρούς δείκτες του κορονοϊού στη χώρα, πιθανές αρνητικές παρενέργειες, κινδύνους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της μετάλλαξης όμικρον. Ακούγαμε αυτά τα οποία μας έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και πάμε σε αυτή την κουβέντα στην Κρήτη, όταν οι ασθενείς στα νοσοκομεία μας είναι 120, τα δε κρούσματα χθες 336 στο νησί, 189 στο Ηράκλειο, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 74 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 52 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Αναρωτιέμαι, και περισσότεροι το έχουμε πει είτε από κούραση, είτε από φόβο, είτε από πίκρα, είτε από, επειδή δυσανασχετούμε, τι θα απογίνουμε στο τέλος, κυρία Παγώνη, με αυτή την ιστορία? Θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία? Λοιπόν, καταρχήν ψυχραιμία. Έτσι, εμείς μπράβο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μετάλλαξη δέλτα που διαχειριζόμαστε. Προς το παρόν κρούσματα της όμικρον δεν έχουμε. Καλό είναι να έχουμε αυστηρά μέτρα και στα αεροδρόμια και στα σύνορα για να μην έχουμε κρούσματα όσο μπορούμε πιο αργότερα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε όταν σε όλο τον κόσμο θα κυκλοφορήσουν τα κρούσματα, σε εμάς να μην έρθουν. Όσο πιο αργότερα έρθουν τόσο καλύτερα είναι. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε τα αποτελέσματα, εάν είναι πιο μεταδοτική από τη Δέλτα το στέλεχος αυτό ή είναι το ίδιο με τη Δέλτα, και αν το καλύπτουν τα εμβόλια. Αυτά είναι 2 ερωτήματα που θα τα έχουμε περίπου σε 2 εβδομάδες και είναι αυτά που μας απασχολούν, γιατί αν καλύπτονται από τα εμβόλια κανένα πρόβλημα, προχωρούμε. Εάν δεν καλύπτονται, που δεν το πιστεύω, θεωρώ ότι οι εταιρείες όπως τους ανακοίνωσαν μπορούν να αναπροσαρμόσουν μέσα σε 100 μέρες τα εμβόλια τους και να το καλύψουν και το στέλεχος αυτό. Mm-hmm. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί, να διαχειριστούμε αυτά τα περιστατικά που αναφέρατε, που είναι ο αριθμός των κρουσμάτων πάρα πολύ υψηλός, σταθερός τις τελευταίες μέρες, αλλά υψηλός. Και βέβαια αυτό που βλέπουμε, το δείκτες των θανάτων και διασωληνωμένος, είναι λυπηρό να έχουμε αυτούς τους δείκτες αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά οφείλονται στο ότι δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα να πείσουμε να πάνε να εμβολιαστούν συγκεκριμένες ομάδες. Αν και γίνονται, πάνω από 60. Αν και γίνονται βέβαια βήματα, γιατί τουλάχιστον βάσει των αριθμών... Γίνονται, υπάρχουν, έχουν αυξηθεί τα εμβόλια, αλλά το καλοκαίρι θα είχαμε προχωρήσει, που το λέγαμε από τον Αύγουστο, τώρα δεν θα ήμασταν με τόσο αριθμό κρουσμάτων, γιατί οι δείκτες θανάτων και ΜΕΘ είναι συνάρτηση των κρουσμάτων. Κυρία Παγωνή, θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπούμε άμεσα στο πλαίσιο εμβολιασμού και των παιδιών ηλικίας 5 έως 12. Ας θα αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων 12, 15 και 15, 17, γιατί είναι ακόμα χαμηλά. Και μετά εμείς, όταν μας δώσει το κόκκινο φως η Επιτροπή Εμβολιασμού, προχωρούμε. Τώρα, η Επιτροπή, έχετε δίκιο, διότι εκεί είναι διαφορετικά τα δεδομένα, ενώ για εμάς τους μεγαλύτερους είναι διαφορετικά τα δεδομένα, και βλέπουμε τι γίνεται πραγματικά, συνάρτηση κρουσμάτων, όπως επίσης κρεβατιών στις ΜΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Πιέζεται το σύστημα υγείας πάρα πολύ. Οι ΜΕΘ έχουν πιεστεί πολύ και σχεδόν είναι νοσοκομεία σε όλη τη χώρα που έχουν κάλυψη 100%. Και τα υπόλοιπα είναι λίγα τα κρεβάτια που διαχειριζόμαστε. Γιατί είναι πάρα πολλά τα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται πάνω από 4.500 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα στις απλές κλίνες. Ένα ποσοστό από αυτό δεν μπορεί να μην διασωληνωθεί. Και ειδικά οι περισσότεροι που είναι και ανεμβολίαστοι και έχουν υποκείμενα νοσήματα δεν γλιτώνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τις επόμενες μέρες, ότι ο κόσμος θα προχωρήσει στους εμβολιασμούς, όπως φαίνεται. Και βέβαια μετά θα δούμε και τα αποτελέσματα για το στέλεχος της όμικρον, που είναι με πολλές μεταλλάξεις, 32 μεταλλάξεις, και θα δούμε πώς θα συμπεριφέρεται και αυτό, να έχουμε πρώτες πληροφορίες, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε σαφή εικόνα του στελέχους. Τώρα
το να λέμε και να υποθέτουμε δεν έχει κανένα νόημα. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι όπως το λέτε, διότι αναπτύσσοντας κάποια σενάρια και κάνοντας κάποιες εκτιμήσεις, εκεί ξεκινάει και το μεγάλο μπέρδεμα, έχοντας στη συνέχεια την... Δεν χρειάζονται, εμείς ασχολούμαστε με τη Δέλτα τώρα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή οι Όμικρον θα λύσουν τα δύο ερωτήματα. Τι την καλύπτει και αν είναι πολύ μεταδοτική, θα μας τα δώσουν και θα διαχειριστούμε. Δεν χρειάζεται αυτός ο πανικός που υπάρχει αυτές τις μέρες. Δηλαδή αυτό το πράγμα να ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι πάντες γιατροί, οι πάντες με άποψη, δεν έχει κανένα νόημα. Ας αφήσουμε την επιστημονική κοινότητα να αποφανθεί και να έχουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο παρακάτω να το δούμε τελείως διαφορετικά. Ξέρετε όμως μέσα σε αυτή την κουβέντα και ακούγοντας ότι ξέρετε θα πάμε ενδεχόμενα και σε νέα μέτρα ή επιπλέον μέτρα, γνωρίζοντας ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Κοιτάξτε, για το τι θα μέτρα, πρέπει μέτρα, να πράξει η κυβέρνηση. Συγνωρηθεί. Αλλά σας έχω μέτρα, ακούσει μισό λεπτό. Την αλήθεια, ναι. Την έχουν συγχαθεί. Δεν θέλουν να την ακούνε. Εγώ αυτό εισπράττω από όλους που έρχονται στα νοσοκομεία και μας τηλεφωνούν. Υπάρχουν μέτρα. Ας εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Γιατί αυτά τα μέτρα δεν εφαρμόζονται. Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα, μια χαρά θα πάμε. Εξηγήστε μας τι ακριβώς εννοείτε. Διότι πάρα πολλές φορές έχουμε πει, πώς γίνεται, ρε παιδιά, ένας κορονοϊός, θα σας το απλουστεύσω όσο περισσότερο μπορώ, να κολλάει μέσα σε ένα υπεραστικό και να μην κολλάει μέσα σε ένα αστικό, να κολλάει μέσα σε μια κλινική, να μην κολλάει στη β' κλινική. Σας το φέρνω ως παράδειγμα, αλλά και με τα υπαρκτά. Κοιτάξτε, τα οποία όπου ζούμε. Όπου υπάρχει υψηλό υλικό φορτίο, ο καθένας μας δεν χρειάζεται να έχει από την τηλεόραση ή τον, να βγει η κυβέρνηση να λέει. Μετά από 2 χρόνια δεν ξέρουμε πότε πρέπει να φορέσουμε μια διπλή μάσκα. Όταν μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και έχει κόσμο, δεν μπορείς να κρατήσεις αποστάσεις τώρα 8 τετραγωνικά και όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, έχει κόσμο. Φοράς τη διπλή σου μάσκα, ένας χώρος που δεν εκταερίζεται. Φοράς τη διπλή σου μάσκα, κάνεις τη δουλειά σου και φεύγεις. Σε έναν εξωτερικό χώρο που βλέπεις ότι υπάρχει κόσμο, φοράς τη μάσκα σου. Είναι ανάγκη να υπάρχει κάποιος ο οποίος σου λέει τι να κάνεις. Είναι δυνατό μετά από 2 χρόνια εμπειρίας δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να τηρούμε μέτρα ατομικής προστασίας, αποστάσεις, πλήσιμο χεριών. Δηλαδή τι θέλουμε έναν από πάνω μας να μας το λέει κάθε 5 λεπτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον. Γιατί και ο κόσμος έχει κουραστεί. Ο καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνος. Εγώ αυτό που έλεγα τώρα αυτές τις μέρες με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φυσικά εκεί γίνεται ένας πανικός. Εκεί όμως όλο αυτό το μέρες που έχει τόσο καλό καιρό, γιατί δεν ανοίγανε εκείνα τα παράθυρα να μπορούν να αλλάζει ο αέρας, η ατμόσφαιρα, να μπαίνει καθαρός αέρας, να μπορούν οι άνθρωποι με τις μάσκες που έχουν και καθόμενοι στα καθίσματα χωρίς να μπορούν να υπάρχουν οι αποστάσεις. Δεν μπορείς το λεωφορείο μέσα να τηρείς τα αποστάσεις. Τι αποστάσεις, αν δίπλα στον άλλον, είναι πάνω στον άλλον. Γιατί λοιπόν δεν ανοίγανε και αυτά τα παράθυρα. Πρακτικά πράγματα που δεν χρειάζεται να στο πούνε, το κάνεις. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ωστόσο, δεν κατάφερα να αυτά τα 2 χρόνια να μας πείσουν, κυρία Παγώνη, πολλούς από εμάς, είτε να πάμε να εμβολιαστούμε, εγώ έχω εμβολιαστεί, να πάμε να εμβολιαστούμε, να τηρήσουμε κάποια μέτρα ή να το προχωρήσουμε και να το πάμε παρακάτω. Εδώ στην επικοινωνιακή πολιτική κάτι πήγε λάθος. Πρέπει να πιστεί από μόνος του όταν έχει τόσους θανάτους, εκτός αν δεν πιστεύει στο θάνατο, ξέρω κι εγώ. Όταν έχει τόσους θανάτους. Όταν είσαι τόσα κρούσματα, τι να περιμένω. Γιατί στην πρακτική του πράγματος και στη διαχείριση του πράγματος και μέσα στα νοσοκομεία αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εσείς δεν είσαστε στο σύνολό σας που σέβεστε πραγματικά και απόλυτα τον εαυτό για σας που λέτε. Που να αλλά παιδιά, κοιτάτε τι λάθη έχουν γίνει. Είναι η πρωτοβάθμια ενίσχυση για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, γιατί η πρωτοβάθμια μπορεί να βοηθήσει, και πλέον χρηματοδότηση και προσλήψεις στα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν το κατάφερε όμως να το κάνει. Γιατί το απαξιώνει αυτό? Πιστεύετε ότι πραγματικά το απαξιώνει, κυρίως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Όταν βγαίνει ένας υπουργός. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, ενώ είχαν πολλά σχέδια και μας τα είχαν ανακοινώσει, όλοι όσοι περάσαμε, δυστυχώς δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μπόρεσαν να φτιάξουν και να στελεχώσουν την πρωτοβάθμια. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω καταλάβει. Γιατί αν είχαν στελεχώσει την πρωτοβάθμια, τα νοσοκομεία, δεν θα είχαν τέτοια πίεση. Και βέβαια θέλουν ενίσχυση τα νοσοκομεία σε προσωπικό και χρήματα. Όταν θες να έχεις ένα σωστό και σοβαρό σύστημα υγείας, δημόσιο σύστημα υγείας,
το ενισχύσει και με χρηματοδότηση. Διαφορετικά δεν γίνεται. Σύστημα υγείας που δεν έχει να κάνει μόνο με την υλικοτεχνική δυναμική του, έχει να κάνει και με το ανθρώπινο δυναμικό του. Εμείς τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, συχνά πυκνά στην καθημερινότητά μας, πραγματικά στην καθημερινότητά μας συχνά πυκνά, ακόμα όλες αυτές τις διαμαρτυρίες και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, κυρία Παγώνη. Εμείς τα ζούμε αυτά. Εσείς τα ακούτε, αλλά εμείς τα ζούμε. Υπάρχει μια διαφορά. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Εμείς ότι τα ζείτε όλα αυτά. Και τα ζούμε κάθε μέρα. Και τα ακούμε κάθε μέρα. Και να σας πω και κάτι. Οι γιατροί είναι στα νοσοκομεία για να λύσουν το επιστημονικό κομμάτι, δηλαδή να βάλουν τη διάγνωση και να δραπεύσουν τον κόσμο. Δεν είναι για να ακούν τα παράπονα γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι, γιατί δεν υπάρχει ράτσο, γιατί υπάρχει το ένα. Και παρόλα αυτά, αυτοί που τα ακούνε είναι οι γιατροί, βέβαια. Κυρία Παγώνη, ξέρετε, με το που σας ακούει ο κόσμος ρωτάει, μάλιστα το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Θεσσαλονίκη και από τον κύριο Κούλη που λέει, υπάρχει κάποια μελέτη για τη διπλή μάσκα στην οποία αναφερθήκατε? Έχει δοθεί επίσημη οδηγία για διπλές μάσκες ενδεχόμενα? Όχι, αλλά ο καθένας προκειμένου να προφυλάξει τον εαυτό του, είναι πολύ λογικό όταν η απλή μάσκα δίνει τέτοια ποσοστά προφύλαξης, η διπλή δίνει ακόμα περισσότερο. Όταν είσαι σε ένα χώρο και ο ένας είναι πάνω στον άλλο και ξέρεις ότι γίνεται η μετάδοση πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να στο πει κανείς. Βάζεις ένα, όταν είσαι σε ένα χώρο με υψηλό οικό φορτίο, δεν χρειάζεται να σου πει κανένας ότι πρέπει να φορέσεις διπλή μάσκα και ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή που το χάσαμε εκείνο το νήμα και δεν πιστήκαμε και εμείς αλλά και εκείνοι οι οποίοι... Μετά από δύο χρόνια νομίζω ότι έχουμε κάποια εμπειρία και αρκετά καλή εμπειρία. Και νομίζω ότι ο καθένας μας μετά από αυτή την εμπειρία που έχει αποκτήσει ξέρει και πώς να διαχειριστεί ακόμα και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Σωστά. Να σας πω, θα συνεδριάσει και πάλι η Επιτροπή με τους ειδικούς. Ακούγονται διάφορα. Έχει αποκλείσει σαφέστατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα επιπλέον μέτρα μεσαίου βεληνικούς, μικρού βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς, lockdown κλπ. Είσαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι λέτε δεν είναι δυνατόν να κλείσουν τα σχολεία σε αυτή τη φάση, δεν είναι δυνατόν να γίνει lockdown. Εμένετε σε αυτό. 100% εμβολιασμένων. Και 74 ενήλικο πληθυσμό εμβολιασμένων. Είναι δυνατόν να κλείσει τα πάντα, να κάνει lockdown? Είναι δυνατόν? Ποια λογική έχει για να το κάνεις? Δηλαδή γυρίζεις πίσω σαν να είσαι από την αρχή. Έχεις εμβολιάσει το 65%, όχι 67%. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω την πρώτη σας κουβέντα. Αυτό που είπατε, ψυχραιμία, διότι θα πρέπει σε δύο εβδομάδες... Ψυχραιμία και αντιμετώπιση της Δέλτα. Αυτή έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Μόλις έρθουν για την Όμικρον τα βασικά στοιχεία που είναι αν τα εμβόλια καλύπτουν και αν είναι πιο μεταδοτική και έχουμε κρούσματα, θα διαχειριστούμε και αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Καλό πρωινό και σε εσάς. Καλημέρα σας.